Νομίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι έχουμε μια εκκρεμότητα με την ΑΔΑΕ. Το είχαμε θέσει και στην προηγούμενη συζήτηση για την έκθεση του 2017, αναφορικά με τις υποκλοπές στο τηλεφωνικό κέντρο της έδρας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Έχουν περάσει σχεδόν 3 χρόνια από την πρώτη επίσημη καταγγελία που κάναμε, 1/12 του 2016, για αυτές τις περίεργες συνακροάσεις που είχαν εντοπιστεί. Υπήρξε και δεύτερη καταγγελία για νέο κρούσμα, 18/1/2019. Τι γίνεται με αυτές τις υποθέσεις? Προσέξτε, δεν είναι απλό πράγμα. Το ζήτημα αυτό δεν αφορά μόνο το ΚΚΕ, διότι στις συνακροάσεις ενεπλάκησαν τηλεφωνικές γραμμές και άλλων κομμάτων. Υπόθηκε και προηγούμενα. Άρα μιλάμε για καραμπινάτες υποκλοπές. Είναι φανερό ότι υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα υποκλοπών που έχει δημιουργηθεί. Και το ερώτημα είναι τελικά η ΑΔΑΕ λειτουργεί ή υπολειτουργεί. Τι είναι η ευθύνη της ΑΔΑΕ? Ούτε στην ετήσια έκθεση του 2017, ούτε του 2018, την οποία συζητάμε σήμερα στην Επιτροπή, δεν υπάρχει αναφορά στην υπόθεση. Η οποία μάλιστα έχει χαρακτηριστεί ως κατεπήγουσα υπόθεση. Καμία αναφορά στις καταγγελίες του ΚΚΕ, οι οποίες έγιναν επίσημα το 2016, το 2017, το 2019. Ούτε το αναδεικνύει ως ένα σοβαρό ζήτημα που αφορά την παρακολούθηση κομμάτων και γενικότερα τη δημόσια ζωή ως ζήτημα δημοκρατίας. Παρόλο που η έκθεση της ΑΔΑΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα τότε επιβεβαιώνει τις καταγγελίες του ΚΚΕ για αυτές τις περίεργες συνακροάσεις στο τηλεφωνικό κέντρο της έδρας της Κεντρικής Επιτροπής. Το ερώτημα είναι γιατί αυτή η σιωπή για μια υπόθεση που αφορά κατεξοχήν την ΑΔΑΕ. Από την έκθεση που είχατε δώσει για αυτή την υπόθεση βγαίνουν συμπεράσματα και μάλιστα πολύτιμα συμπεράσματα τα οποία σαφέστατα υποδηλώνουν ότι για να έχει κάποιος πρόσβαση και δυνατότητα χρήσης μιας τόσο εξειδικευμένης τεχνολογίας υποκλοπών, σημαίνει ότι είναι και γνώστης του αντικειμένου. Βέβαια, το τελικό συμπέρασμα της ΑΔΑΕ, όπως περιγράφεται στην έκθεση, ότι δεν διαπιστώθηκε κάποιο γεγονός που να συνιστά παραβίαση του απορρίτου κτλ. Κτλ. Κατά την άποψή μας δεν συνάδει, είναι αντιφατικό με τα στοιχεία που αναδύθηκαν από την έρευνα τη δική σας. Διαχρονικά σε αυτή την υπόθεση ενεπλάκησαν, εκτός από εσάς, από την ΑΔΑΕ δηλαδή, η κρατική ασφάλεια, ο εισαγγελέας, η υπόθεση πάει και έρχεται, μπήκε στο αρχείο, ξαναβγήκε από το αρχείο, ξαναθέτουμε το ζήτημα στους αρμόδιους φορείς, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει γίνει απολύτως τίποτα. Γίνεται και πολλή κουβέντα για τις νόμιμες, τις παράνομες συνακροάσεις, για τα βαλιτσάκια. Το ζήτημα είναι η ΑΔΑΕ. Τι κάνει γύρω από αυτά τα ζητήματα? Ξέρω εγώ, με το τεχνολογικό της εξοπλισμό. Έχει αρμοδιότητες και διαβάζοντας βλέπω είναι υπεραρμοδιότητες. Τι είναι εκείνο που εμποδίζει την ΑΔΑΕ να επιμείνει και να φτάσει μέχρι τέλους αυτή η υπόθεση? Κατά την άποψή μας, αυτή η κολυσιεργία που επιδεικνύουν τα αρμόδια όργανα είναι αδικαιολόγητη. Και είναι και αδικαιολόγητη και η στάση της ΑΔΑΕ για αυτά τα ζητήματα. Είναι απαράδεκτο να ζούμε σε ένα καθεστώς υποκλοπών και παρακολουθήσεων χωρίς να έχει προχωρήσει σε βάθος υπόθεση μετά από 3 χρόνια. Η δικαιοσύνη και οι συναρμόδιες αρχές, μεταξύ αυτών και η ΑΔΑΕ, έχουν ευθύνη όχι απλώς να συνεχίσουν την έρευνα, αλλά να δώσουν σαφή συγκεκριμένη ενημέρωση και αποκάλυψη των κυκλωμάτων αυτών ή των όποιων εμποδίων υπάρχουν. Και πρέπει να δοθούν πλήρες απαντήσεις. Φαίνεται ότι κάποιος ή κάποιοι εμποδίζουν να πάει υπόθεση σε βάθος. Αυτό σημαίνει συγκάλυψη, αν εμποδίζει κάποιος να πάει υπόθεση σε βάθος, σημαίνει συγκάλυψη υποκλοπέων ή των μηχανισμών που βρίσκονται πίσω από αυτή την υπόθεση. Και ως ΚΚΕ, γι' αυτό επιμένουμε τόσο πολύ, δεν θα αφήσουμε το ζήτημα, θα τα εξαντλήσουμε όλα αυτά τα περιθώρια. Το ερώτημα είναι, τι προτίθεται να κάνει η ΑΔΑΕ με την πληθώρα των αρμοδιοτήτων που έχει, προκειμένου να επισπευθούν οι διαδικασίες
με δεδομένη τη σοβαρότητα του θέματος, έτσι όπως αναδείχθηκε και στο πόρισμα της ΑΔΑΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ο χρόνος πλέον μετράει αντίστροφα και αυτός είναι ο ρόλος της ΑΔΑΕ, μιας και συζητάμε περί διαφάνειας και διαφθοράς. Αν μια τόσο σοβαρή υπόθεση υποκλοπών με την εμπλοκή κομμάτων πάει για θάψιμο, ενώ με τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα θα μπορούσε άμεσα να διαλευκανθεί, φανταστείτε τι γίνεται με τον απλό κόσμο, ο οποίος είναι εκτεθειμένος στα κυκλώματα παρακολούθησης. Ευθύνες εδώ υπάρχουν και πολιτικές. Υπάρχει στον ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση την προηγούμενη τετραετία, που αποσιώπησε εντελώς το ζήτημα, δεν έκανε απολύτως τίποτα. Ευθύνες υπάρχουν και στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στο βαθμό που δεν αναδείξει πολιτικά και δεν προχωρήσει σε βάθος στην επίλυση αυτού του ζητήματος. Για αυτή την περίοδο, ναι. Λέω, ένας λόγος παραπάνω και η ευθύνη της θα είναι ακόμα μεγαλύτερη εφόσον έχει πέσει θύμα υποκλοπής, να μην κάνει απολύτως τίποτα, έτσι. Γιατί σε τελική ανάλυση και η σιωπή είναι ενοχή, πολλές φορές. Ευχαριστώ.